οι μισοί οδηγοί είναι εκτός ειδικού βοηθήματος των 800 ευρώ. Ζητάμε από την κυβέρνηση να βγάλει καινούριο κωδικό για να μπουν και οι υπόλοιποι οδηγοί. Οι μισοί το έχουν πάρει και άλλοι μισοί είναι εκτός. Τα αιτήματά μας είναι κοινά, κατεβαίνουμε με κοινό πλαίσιο στην προκειμένη περίπτωση. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει CAD για τους οδηγούς ταξί, οι οποίοι, όπως προανάφερε και ο συνάδελφος εδώ πέρα, είναι με ειδική μίσθωση, είναι δηλαδή με προσοδοφόρου πράγματος. Οπότε αυτό το πράγμα πρέπει να ανοιχτεί ένας καινούριος CAD, να μπουν και αυτοί οι οδηγοί μέσα σε αυτό το πλαίσιο για να πάρουν και αυτοί το επίδομα. Εδώ έχουμε κάποια αιτήματα για τον υπουργό, μαζί με κάποιες υπογραφές κάποιων συναδέρφων μας που είναι εκτός των CAD. Και για τους οδηγούς που συνεχίζουν και εργάζονται, επειδή η εργασία μας έχει πέσει στο 90%, θα θέλαμε να μπουν και αυτοί που εργάζονται στο κοινωνικό επίδομα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολλοί εξ αυτών που συνεχίζουν και εργάζονται με κίνδυνο της ζωής τους, γιατί άλλοι έχουν καρδιά, είναι διαβητικοί, ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων συνεχίζουν και είναι στο δρόμο. Θέλουμε να μπουν όλοι οι οδηγοί ταξί ανεξαρτήτου σχέση εργασίας στο κοινωνικό επίδομα. Το επάγγελμά μας έχει πληγεί πάρα πολύ στην προκειμένη περίπτωση. Πάρα πολλοί οδηγοί έχουν κατέβει από το ταξί γιατί δεν αντέχουν να πληρώσουν και τη μίσθωση που δίνουν στο Μαντρέα ή οπουδήποτε αλλού και στο ΦΠΑ και το ένσημο. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή μας είναι πάρα πολύ άσχημη και γι' αυτό παλεύουμε όλοι οι οδηγοί να μπουν σε αυτό το πλαίσιο.